Και εδώ προκύπτει το ερώτημα: ποιο είναι το πρόσωπο που θα τον βοηθούσε, κάποια οικιακή βοηθός? Οι αστυνομικοί αναζητούν μια γυναίκα για κατάθεση. Μήπως είναι αυτό το πρόσωπο? Με σοκαριστική απάθεια, ο 33χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς τι έκανε, αφού ο συνεργός του είχε κατακρεουργήσει το άτυχο ζευγάρι. Έπιασα το παιδί, του έβαλε ένα μαχαίρι στο λαιμό και του είπα: σκότωσα τους γονείς σου. Πού είναι τα λεφτά? Έχω κι εγώ γιο. Δεν θα σου κάνω κακό. Το μετέφερε μετά στην κουζίνα, όπου το παιδί, όπως ανέφερε το ίδιο στους ανακριτές, είδε ένα δεύτερο πρόσωπο με κουκούλα και μετά τον έκλεισαν στο κελάρι. Το παιδί περιέγραψε στους αστυνομικούς τις δραματικές στιγμές που έζησε. Έπεσα να κοιμηθώ στις 10.30 το βράδυ. Μετά από λίγο άκουσα το κλάμα της μητέρας μου, αλλά νόμιζα ότι ήταν όνειρο. Ξαφνικά ένας άνδρας με ξύπνησε και μου είπε να ανοίξω την πόρτα για να μπει κάποιος στο σπίτι. Έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι το παιδί της οικογένειας λέγει την αλήθεια. Όλα τα ευρήματα συνάδουν πλήρως με το ιστορικό που έχει δώσει ο μικρός. Ο 33χρονος γνώριζε την εσωτερική διαρρύθμιση του σπιτιού, καθώς είχε κάνει κάποιες δουλειές στις πόρτες και τα παράθυρα το 2012. Από τότε θεώρησε ότι το ζευγάρι είχε στη μονοκατοικία πολλά χρήματα και άρχισε να σχεδιάζει την επιδρομή. Λεπτομέρειες του φωνικού βρέθηκαν σε σημειώσεις που κρατούσε σε μπλοκάκι στο αυτοκίνητό του. Στο σπίτι μπήκε από παράθυρο της κουζίνας, το οποίο παραβίασε. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στο σπίτι τα παπούτσια του 33χρονου, ενώ διαπίστωσαν ότι λείπουν μετρητά, το πορτοφόλι και οι κάρτες του 60χρονου καθηγητή. Θα συνδεθούμε τώρα με την Κύπρο και τη συνάδελφο του TV One, Νατάσα Χριστοφόρου. Εκτός από τον 33χρονο, υπάρχει ένα ακόμη πρόσωπο φάντασμα που εμπλέκεται στην υπόθεση και Νατάσα τώρα τον αναζητάει η αστυνομία. Ακριβώς, Μαρά, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Κύπρο. Η αστυνομία έχει επικεντρώσει τις έρευνές της στον εντοπισμό δεύτερου προσώπου, του δεύτερου δράστη, όπως πιστεύει, του άγριου φωνικού. Η αστυνομία πιστεύει ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν την εξιχνίαση αυτής της τυγερής δολοφονίας που συγκλονίζει την Κύπρο εδώ και 8 ημέρες. Δεν αποκλείεται, όπως πληροφορούμαστε, να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ενώπιον της η αστυνομία, υπήρχε ένα παραβιασμένο παράθυρο στην οικία που δεν γνωρίζει ποιος το άφησε ανοιχτό. Δεν γνωρίζουν εάν υπήρχε βοήθεια εκ των έσω. Σύμφωνα με όσα είχε πει σε φιλικό του πρόσωπο ο 33χρονος, ο οποίος συνελήφθηκε και οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστήριο, θα έκανε μια μεγάλη δουλειά, όπως είπε, που θα του απέφερε πολλά χρήματα και θα είχε βοήθεια εκ των έσω σε ένα σπίτι. Αυτό μας δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση. Όπως γνωρίζουμε, στην αρχή της υπόθεσης η αστυνομία είχε λάβει κατάθεση από μια οικιακή βοηθό που εργάζεται στο σπίτι, χωρίς, όπως πληροφορούμαστε, να προκύψει οτιδήποτε ενοχοποιητικό εναντίον της. Ενδεχομένως να κληθεί ξανά να καταθέσει η συγκεκριμένη γυναίκα. Τώρα, Νατάσα, ξέρουμε ότι ο 33χρονος είπε πως σχεδίαζε να ληστέψει το σπίτι αυτό εδώ και 5 χρόνια, άρα σίγουρα όλο αυτό τον καιρό είχε συνεργούς, οπότε η αστυνομία είναι πολύ κοντά στο να τους βρει και να τους συλλάβει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν από λίγο μας ήρθαν φωτογραφίες ντοκουμέντου από τη στιγμή της σύλληψης του 33χρονου υπόπτου που έγινε στην Αγία Νάπα. Βλέπουμε τους αστυνομικούς να τον έχουν περικυκλώσει και να συνομιλούν μαζί του. Του ανέφεραν τα δικαιώματά του και τον λόγο για τον οποίο τον συλλαμβάνουν. Εκείνος απάντησε με ένα ξερό μάλιστα και τους ακολούθησε στην αστυνομία της Λευκωσίας χωρίς να προβάλλει καμία απολύτως αντίσταση και τώρα